Λοιπόν, το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τα κινηματογραφικά είναι το σενάριο στη χώρα μας. Όντως, υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η ελληνική ταινία, ο ελληνικός κινηματογράφος πάσχει από το σενάριο. Ενώ από τη μία όλοι συγκλίνουμε σε αυτή την άποψη, από την άλλη δεν κάνουμε και τόσες μεγάλες προσπάθειες για να θεραπεύσουμε αυτή την αδυναμία μας. Και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι χωρίς ένα ολοκληρωμένο σενάριο δεν μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό θετικό κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην ανάπτυξη του σενάριου. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε ιστορίες ολοκληρωμένες έτσι ώστε οι κινηματογραφιστές, οι σκηνοθέτες, οι υπόλοιποι συντελεστές, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλοί, να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και ελκυστικό για τους ξένους παραγωγούς ή θεατές. Άρα λοιπόν είναι κάπως σαν να πάμε να επαναπροσδιορίσουμε το σενάριο από την αρχή. Και θα πρόσθετα σε αυτό ότι θα πρέπει να στραφούμε και λίγο στην ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε άφθονα κοιτάσματα ελληνικών λογοτεχνικών έργων μέσα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε ιστορίες. Και απορώ γιατί δεν το κάνουμε μέχρι στιγμής. Ο άνθρωπος έχει πάντα ανάγκη να ακούει ιστορίες. Από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα έχει ανάγκη να ακούει ιστορίες. Ο τρόπος που θα τις πεις μπορεί να διαφέρει. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αναζήτηση των καινούριων γραμματικών μορφών. Προσωπικά εμένα αυτό που θα με ενδιέφερε βγαίνοντας από την αίθουσα και έχοντας δει μια ταινία είναι να μου έχει αφήσει ένα αποτύπωμα τόσο στο μυαλό όσο και στην ψυχή. Δηλαδή να με έχει συναρπάσει και να με έχει προβληματίσει. Ο τρόπος που θα χειριστεί τα εκφραστικά του μέσα ο κινηματογραφιστής είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει σχέση με την δική του υποκειμενική ματιά. Εκείνο που αναζητούμε ως σεναριογράφοι είναι περισσότερες και καλύτερες ιστορίες έτσι ώστε να γινόμαστε και πιο προβληματισμένοι άνθρωποι που να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική ματιά. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παράθυρο στον κόσμο.